Με νέα αυτοψία στο χώρο από όπου ανασύρθηκε ο σκελετός του Στίβεν Κουκ, παρουσία στελεχών της Scotland Yard που φτάνουν τα επόμενα 24 ώρα στο νησί, όπως αποκαλύπτει η Crete TV, θα συνεχιστούν οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του νεαρού Βρετανού που ξεκίνησαν από μηδενική βάση και με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Πρόκειται για τους δύο Βρετανούς πράκτορες που είχαν αναλάβει να κρατήσουν ανοιχτό το φάκελο της εξαφάνισης του 20χρονου και είχαν βρεθεί στα Μάλια το Σεπτέμβριο, αναζητώντας και πάλι στοιχεία που θα βοηθούσαν στην αναψηλάφιση της υπόθεσης. Πριν 3 μήνες ξανάρθανε πάλι από την Ιντερπόλ και κάνανε έρευνες και είχαν έρθει στο ξενοδοχείο. Οι ίδιοι είχαν επικοινωνήσει με τις αστυνομικές αρχές και έλαβαν αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης που είχε κλείσει με την ένδειξη της ανθρωποκτονίας από άγνωστους δράστες. Το στοιχείο στο οποίο βασίστηκε τότε η κρίση του αρμόδιου ανακριτή ήταν το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε σταλεί μαζί με αυτή εδώ τη φωτογραφία και αποδέκτες στην οικογένεια του 20χρονου το 2006. Η φωτογραφία την οποία είχε παρουσιάσει η Crete TV εικονίζει ένα σημείο το οποίο αν και δεν ταυτίζεται με το χώρο από όπου ανασύρθηκαν τα απομεινάρια του άτυχου 20χρονου, παρουσιάζει αξιοσημείωτες έως και ανατριχιαστικές ομοιότητες. Ο συντάκτης εξέφραζε φόβους για τη ζωή του και για το λόγο αυτό δεν αποκάλυψε τα στοιχεία του. Ήθελε ωστόσο να μπει ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας Κουκ και να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατό του. Ανέφερε μάλιστα ότι και άλλα πρόσωπα από την περιοχή, Αλβανοί και Έλληνες που πιθανότατα απασχολούσαν εκείνη την εποχή τους καταγγελόμενους ως δράστες, γνωρίζουν τι συνέβη τη μοιραία νύχτα, αλλά κρατούν το στόμα τους κλειστό, ίσως από φόβο. Είναι κάτι το οποίο οφείλει να το εξετάσει η αρμόδια αρχή, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει, η εισαγγελική αρχή, ο οποίος είναι υπεύθυνος, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι είχε συμβεί το περιστατικό αυτό. Το μήνυμα που είχαν αξιολογήσει ως σημαντικό οι Βρετανικές αρχές περιέγραφε ότι οι Αλβανοί είχαν επιτεθεί με σεξουαλικά κίνητρα στον 20χρονο και όταν η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, τον χτύπησαν στο κεφάλι με πέτρα ή τούβλο. Ο αποστολέας μάλιστα είχε υποδείξει ο σημειοταφή σε ένα χωράφι πολύ κοντά στο σημείο από όπου τελικά ανασύρθηκε ο σκελετός του άτυχου νεαρού. Οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης που είχαν πραγματοποιήσει έρευνες μαζί με την ΕΜΑΚ δεν είχαν βρει κανένα επιπλέον στοιχείο. Ενώ από την ανάλυση των στοιχείων του μηνύματος που είχε σταλεί από ίντερνετ καφέ προέκυπτε μία αντίφαση. Ο συντάκτης ανέφερε ότι πιθανότατα ο Στίβεν είχε συναντήσει τους δύο Αλβανούς και το προηγούμενο βράδυ. Όμως τα ίχνη του είχαν χαθεί την ημέρα που έφτασε για διακοπές στα Μάλια. Είναι ένα γεγονός το οποίο οφείλει να το διερευνήσει περαιτέρω και η αστυνομία αλλά και η δικαιοσύνη, ώστε να χυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο άπλυτο φως, αλλά και για να ησυχάσουν κατά τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγε κανείς, σε αυτήν την τραγική περίπτωση, οι γονείς. Οι Βρετανοί πράκτορες θα βρεθούν και στο νεκροτομείο του Παγνίο που θα ενημερωθούν για τα έως τώρα ευρήματα, ενώ τα οστά θα εξεταστούν και όταν μεταφερθούν στη Βρετανία.